Techmaniacs.gr, είμαι ο Δημήτρης Αμπράζης και κρατάω στα χέρια μου το LG Optimus L5-2. Η συσκευή έχει επεξεργαστεί MediaTek χρονισμένο στο 1 GHz, 512 MB RAM, 5 MP κάμερα πίσω με δυνατότητα εγγραφής βίντεο ανάλυσης VGA, ενώ η εσωτερική μνήμη της συσκευής είναι στα 4 GB, εκ των οποίων διαθέσιμα ο χρήστης έχει περίπου 1,4 με 1,5. Η μπαταρία της συσκευής είναι στα 1700 mAh, ενώ φοράει Android Jelly Bean 412. Να δούμε τη συσκευή λίγο περιμετρικά. Να πούμε ότι η οθόνη είναι 4 ιντσών, ανάλυση 800x480. Αυτό δίνει περίπου 233 ppi. Οθόνη είναι αρκετά καλή για την κατηγορία της συσκευής. Να τη δούμε λίγο τη συσκευή γύρω-γύρω. Εδώ είναι το power button, micro USB θύρα, μικροφωνάκι, volume rocker είναι εδώ για τον ήχο, ενώ εδώ έχουμε ένα κουμπάκι για το quick memo, το οποίο μας επιτρέπει να πατάμε και να κρατάμε σημειώσεις εκείνη τη στιγμή πάνω στην οθόνη. Δεύτερο μικρόφωνο για noise cancellation και η θύρα για τα ακουστικά, 3,5 χιλιοστών jack. Πίσω είναι η καμερούλα και το LED flash. Πίσω δίνει την αίσθηση ότι είναι μεταλλικό, δεν είναι όμως, είναι καλής ποιότητας πλαστικό. Να το ανοίξουμε και μέσα. Παραξενευτήκαμε γιατί δεν έχει κάποια εγκοπή για να πιάσουμε να ανοίξουμε τη συσκευή. Αφού κοιτάξαμε το manual, είδαμε ότι από εδώ πέρα, από την micro USB, τραβάμε πίσω και ανοίγει πάρα πολύ εύκολα η συσκευή. Εδώ είναι μέσα η συσκευή, εδώ μπαίνει η SIM μας, παίρνει κανονική SIM, εδώ η micro SD που βάζουμε μέχρι 32 GB και εδώ είναι η μπαταριούλα. Εδώ το πλαστικό που λέγαμε ότι δίνει την αίσθηση πίσω ότι είναι αλουμίνιο, αλλά δεν είναι. Και έχω την αίσθηση ότι αυτό εδώ ενδεχομένως να μπορεί να χρησιμεύσει και για ασύρματη φόρτιση. Δεν είμαι σίγουρος όμως περί αυτού και δεν έχω βρει πληροφορίες παραπάνω στο διαδίκτυο. Κλείσαμε τη συσκευούλα πίσω και πάμε να τη δούμε λίγο μέσα. Α, να πούμε ότι το home button εδώ πέρα έχει γύρω-γύρω φωτισμό και χρησιμεύει και για notifications, σαν notification LED. Αρκετά φωτεινό και έντονο, καλή ιδέα. Αλλάζει και χρώματα ανάλογα με την ειδοποίηση που έχουμε. Το γραφικό περιβάλλον που βλέπουμε εδώ πέρα είναι το κλασικό, το Optimus της LG, για τα Optimus κινητά της. Έχουμε τις επιλογές να αλλάξουμε και θέματα. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλουμε να βάλουμε αυτό εδώ, που είναι κάπως έτσι. Μας άρεσε αυτό που έχουμε τώρα, τα αφήνουμε έτσι. Και επίσης έχουμε home screen settings και lock screen settings. Εδώ πέρα μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο που αλλάζουν οι διαφάνειες, δηλαδή μας δείχνει και preview. Να χαμηλώσω λίγο τη φωτεινότητα της κάμερας για να φαίνονται καλύτερα στην οθόνη ή ακόμα καλύτερα λίγο τη φωτεινότητα της οθόνης, γιατί δεν έχει αυτόματη εξορρόπηση φωτεινότητας και άρα πρέπει να γίνεται manual. Οπότε βλέπετε εδώ, έχει διάφορες ρυθμίσεις για το home screen, εικονιδιάκια αρκετά όμορφα. Όπως βλέπετε η συσκευή ρολάρει πολύ ωραία, παρότι δεν είναι τέρας επιδόσεων και δεν έχει για να επεξεργαστεί πολύ δυνατό ή πάρα πολύ μνήμη, μόνο 512 είπαμε. Να δούμε τις ρυθμίσεις. Είναι το καινούριο στυλάκι της LG στις ρυθμίσεις με διακοπτάκια, βλέπετε εδώ πατάμε, έχει ωραία πινελιά, είναι τα διακοπτάκια για τα on-off. Δεν έχουμε τίποτα το ιδιαίτερο εδώ, έχει Android Beam, έχει NFC η συσκευή. Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις είναι πάνω κάτω
οι γνωστές του Android, δεν έχει κάτι παραπάνω. Quick button είναι το πάνω, έχει το quick memo σαν προεπιλογή, μπορούμε να βάλουμε κάμερα, μπορούμε να βάλουμε ό,τι εφαρμογή θέλουμε βασικά να ανοίγει όταν το πατάμε το κουμπάκι εδώ πέρα πάνω. Να δούμε το About Phone. Software, εδώ βλέπουμε Android 4.1.2 Jelly Bean. Είναι ωραίο να βλέπουμε την τελευταία έκδοση του λειτουργικού σε τόσο χαμηλών επιδόσεων συσκευές. Ας τσεκάρουμε λιγάκι λοιπόν την οθόνη πως θα πάει. Οπα. Να δούμε τα μαύρα για αρχή. IPS η οθόνη. Το μαύρο της παρόλα αυτά δεν είναι πάρα πολύ βαθύ. Ειδικά αν πάμε την οθόνη στην full φωτεινότητά της. Αρχίζει και γκριζίζει λίγο. Αλλά σε γενικές γραμμές η οθόνη είναι πάρα πολύ καλή, ειδικά για αυτήν την κατηγορία της συσκευής. Να πάμε στα πιο βαθιά μαύρα. Δεν ξέρω αν περνάει στην κάμερα, αλλά είναι λίγο γκρι η οθόνη. Παρ' όλα αυτά δεν ενοχλεί. Μόνο αν το προσέξει κάποιος, κοιτάει να δει πόσο βαθύ είναι το μαύρο, θα το καταλάβει. Γενικά πάντως η ποιότητα είναι πάρα πολύ καλή. Ωραία ζωντανά χρώματα, ρεαλιστικά. Δεν νομίζω να έχουμε συναντήσει τόσο καλή οθόνη σε συσκευή τέτοια στιγμή, γύρω στα 200 ευρώ και κάτω βασικά. Να δούμε και κάτι με πιο ζωντανά χρώματα. Να δούμε κάποιο της LG αν έχει κάποιο demo. Ας δούμε αυτό. Η LG συνηθίζει να έχει διαφημίσεις. Ωραίος ο Μιχάλης με τη Zeta, αλλά έχουμε και δουλίτσα να κάνουμε. Βλέπουμε εδώ τα χρώματα είναι μια χαρά. Είναι το τρελεράκι που παίζει στις τηλεοράσεις της LG. Ωραία χρώματα, πολύ καλή ποιότητα της εικόνας. Τέλεια, βέβαια ο ήχος του βίντεο δεν είναι πολύ δυνατός, γι' αυτό θα πάμε να δοκιμάσουμε κάποιο τραγουδάκι, να δούμε και τα ηχεία πώς θα πάνε. Αλλά πριν γίνει αυτό, να δούμε και την οθόνη λίγο καλύτερα. Έχουμε κάποια δείγματα για calibration οθόνης στη συσκευή. Συγγνώμη. Να δούμε εδώ. Βλέπουμε αρκετά καλή ποιότητα και χρωματική απόδοση καλή. Εδώ στο μαύρο δεν ξέρω αν περνάει στην κάμερα. Βλέπουμε όλο το φάσμα του μαύρου που μας έχει εδώ πέρα. Και των υπόλοιπων χρωμάτων. Και πάνω εδώ, δηλαδή, διακρίνεται η διαφορά από το τετραγωνάκι αυτό στο πλήρες μαύρο. Παρότι τα μαύρα δεν είναι τα πιο βαθιά που έχουμε δει σε οθόνες. Να δυναμώσουμε λίγο φωτεινότητα παραπάνω. Αρκετά καλή χρωματική απόδοση λοιπόν. Μας έχει τη δυνατότητα να κάνουμε, να το τραβήξουμε προς τα πάνω για να το σβήσουμε. Το δούμε μετά αυτό. Γενικά η χρωματική απόδοση και η απόδοση οθόνης είναι πάρα πολύ καλή. Βλέπετε εδώ τα πράσινα, μπλε, κόκκινα. Βλέπω στην κάμερα το μπλε φαίνεται λίγο μοβ, δεν είναι της οθόνης. Το βλέπω κανονικά βαθύ μπλε εγώ. Για να δω μήπως άμα χαμηλώσω λίγο τη φωτεινότητα. Όχι, δεν ξέρω πως φαίνεται εσάς, στην οθόνη της κάμερας βλέπω ότι μοβίζει λιγάκι. Είναι αυτό το που βλέπω τώρα εγώ. Λοιπόν, okay. Να δούμε εδώ και τα τοπία, φωτογραφίες και τα λοιπά. Πάρα πολύ καλή κάμερα, παιδιά. Κάμερα, οθόνη και είπα κάμερα. Αρκετά ικανοποιημένη μείναμε από την
οθόνη, ειδικά για την κατηγορία της. Λοιπόν, να δούμε και λίγο τον ήχο. Ραδιοφωνάκι έχουμε εδώ πέρα, τώρα δεν έχουμε ακουστικά δίπλα μας. Music. Ναι, οκ. Okay. Να... Θέλαμε λίγο πιο δυνατό ηχείο, αλλά είναι... παίζουν αρκετά καλά. Όχι πολύ σιγά, θα θέλαμε λίγο πιο δυνατά, αλλά παίζουν αρκετά καλά τα ηχεία. Να βάλουμε και κάτι πιο απαιτητικό. Εδώ που έχει πιο πολύπλοκο ήχο, δεν είναι και η πιο καθαρή ποιότητα που θα μπορούσαμε να έχουμε, αλλά παραμένει ικανοποιητική. Ωραία λοιπόν, και από τον ήχο. Να δούμε και λίγο την κάμερα της συσκευής. Εδώ. Όπως είπαμε είναι στα 5 MP, έχει διάφορες ρυθμίσεις εδώ, εντάξει το quick menu που είναι εδώ πέρα δίπλα, το zoom, image size το έχουμε στα 5 MP, επιλογή σκηνής έχει διάφορα και νύχτα, ηλιοβασίλεμα, sport κτλ. ISO πάει μέχρι 400, ισορροπία λευκού, χρωματικά εφέ, σέπια, ασπρόμαυρο κτλ. Χρονόμετρο, αντίστοιχη μέτρηση δηλαδή, σου λέει θες 5 δευτερόλεπτα να τραβήξεις και τραβάει. Geotagging, shutter sound, έχει διάφορα. Ωχ, αυτό είναι ωραίο. Λοιπόν, auto review, να επιλέξουμε storage, δεν έχουμε micro SD μέσα τώρα, reset. Και έχει, τέλος πάντων, διάφορα. Φλασάκι εδώ πέρα επιλογή και επιλογή για φωνητική εντολή. Εδώ. Ακούει κάποιες λέξεις. Α, δοκιμάσουμε κιόλας. Βάλουμε το γουρουνάκι μας εδώ. Να εστιάσει η κάμερα. Whisky. Whisky. Kimchi. Capture. Δεν νομίζω ότι είναι στις λέξεις. LG. LG. Δεν τα ακούει αυτό. Έχει ένα κακό η κάμερα. Ακόμα και όταν είναι ανεστίαστη, για παράδειγμα εδώ να εστιάσει κάπου αλλού, εδώ πατάμε, δεν εστιάζει, δεν περιμένει να εστιάσει. Γι' αυτό λοιπόν η τελευταία φωτογραφία βγήκε εντελώς ανεστιαστή. Ενώ οι προηγούμενες είναι ok. Βλέπουμε εδώ. Δεν μας άρεσε αυτό. Θα πρέπει να, βασικά, για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, δεν είναι deal breaker αυτό. Ούτως ή άλλως η κάμερα δεν είναι ότι καλύτερο. Πατάτε, εστιάζει και μετά τραβάτε. Η ποιότητα άσχημη δεν είναι. Να δοκιμάσουμε και μια με φλασάκι. Να δούμε τι βγάλαμε. Με φλάζω όμως βγήκε χειρότερη. Anyway, άμα δεν έχετε κάμερα μαζί σας ή κάποιο άλλο κινητό με πολύ καλύτερη κάμερα, η ποιότητα είναι αρκετά καλή, ειδικά σε συνθήκες καλού φωτισμού. Δυστυχώς μπροστινή κάμερα δεν έχουμε. Οπα. Εντάξει. Παλεύεται η καμερούλα. Έχει και τη δυνατότητα να τραβήξουμε βίντεο. VGA ποιότητα, 640x480. Μετά είναι παρακάτω. Να φέρουμε πάλι το γουρνάκι. Να φέρουμε το κουτί του LG. Είναι αυτό που έχουμε στον διαγωνισμό. Και αυτό που είναι το κουτί της συσκευής που κρατάμε στα χέρια μας. Τραβάμε, ok, ναι. Εδώ μέσα δεν το έχω ανοίξει γιατί είναι το διαγωνισμό, είναι το λευκό.
να φύγουν τα κουτιά, το είναι πιο βαρύ. Να δούμε τι βγάλαμε. Εντάξει, 640x480 δεν είναι καμιά τρελή ποιότητα βίντεο. Okay, ναι. Εδώ μέσα δεν το έχω ανοίξει γιατί είναι το διαγωνισμό, είναι το λευκό. Okay, τουλάχιστον έχει 30 fps που σημαίνει ότι δεν θα σπάει η εικόνα. Αν δεν έχουμε βιντεοκάμερα μαζί, εντάξει, νομίζω θα είναι ok, αρκεί να έχει καλό φωτισμό. Να δούμε πώς θα πάει λίγο η συσκευή στο browsing. Browser, που είναι, internet. Θα μπούμε σε εμάς φυσικά. Κάνει login στην Google. Tech Maniacs, όπα. Το πληκτρολόγιο είναι ok στο γράψιμο, αρκετά βολικό. Το μέγεθος όντων άρρωστος το επιτρέπει αυτό. Να χαμηλώσουμε κι άλλο λίγο φωτεινότητα. Μια χαρά σκρολάρει, στο mobile βέβαια. Να γυρίσουμε και στο κανονικό. Δεν έχει ιδιαίτερο θέμα, βλέπουμε. Πηγαίνει μια χαρά. Έχει την μπάρα κάτω. Εδώ με... Οπα. Πίσω μπροστά, home, να βάλουμε σελιδοδείκτες, να δούμε σελιδοδείκτες δικούς μας, να μπούμε και σε ένα άρθρο. Εδώ που έχει και πολλά αρκετές φωτογραφίες και το βίντεο review κάτω στο YouTube, πηγαίνει μια χαρά το κινητό. Δεν ξέρω πώς θα πηγαίνει σε πολύ πιο βαριά site, θα το δούμε τώρα βέβαια. Verge. Αλλά και το Techmaniacs δεν είναι και ότι πιο ελαφρύ στην κανονική του έκδοση, όχι στη mobile. Έχει πάνω το slider που είναι λίγο βαρύ. Αρκετές φωτογραφίες. Να δούμε την ευαρχίδα των βαριών site. Φορτώνει, Verge φυσικά. Φόρτωσε, εντάξει δεν πετάει, αλλά τσουλάει μια χαρά. Δηλαδή τη δουλειά σας θα την κάνετε, αν τρέχει έτσι το Verge, σημαίνει ότι θα πάει μια χαρά και σε οποιοδήποτε άλλο site. Είναι εντυπωσιακό το ότι πηγαίνει τόσο καλά ένα μονοπύρνο με μόνο 512 μνήμη RAM. Να την κάνουμε από εδώ. Να δούμε και λίγο τις ρυθμίσεις, αν και θα είναι κλασικές του browser του φιλομετρητή του Android. Δεν έχει κάτι το νέο ή κάτι έξτρα. Και να δούμε κάνα παιχνιδάκι, να δούμε πώς θα πηγαίνει στα παιχνιδάκια. Έχουμε το Subway Surf. Είναι σε φάση Temple Run, αλλά λίγο πιο έτσι ωραίο. Και έχει καλύτερα γραφικά. Φορτώνει. Εντάξει, δεν περίμενα να φορτώσει και απίστευτα γρήγορα. Είπαμε είναι μονοπύρινο, με 512 RAM μόνο. Tap to play. Εγώ το βλέπω να παίζει μια χαρά. Δεν έχει κάποια θέματα. Και η σανιδούλα μας U-Rock, το ξέρουμε. Εδώ παίξαμε. Να φύγουμε από εδώ. Να δοκιμάσουμε και ένα πιο βαρύ παιχνίδι.
tweet. Blood and Glory. Ωχ, αίματα. Εδώ φαίνεται πάλι το μαύρο, το οποίο εντάξει δεν είναι το πιο βαθύ, αλλά είναι μια χαρά. Γκρίζει λιγάκι, αλλά εντάξει, οκ, okay, δεν τρέχει και τίποτα. Οι περισσότερες LCD οθόνες άλλωστε δεν έχουν το βαθύ μαύρο. Δεν ξέρω τι κάνει preparing τόση ώρα. Για να μην περιμένετε κι εσείς, κάνω ένα pause το βίντεο, κάνω pause το βίντεο και το ανοίγω πάλι μόλις ξεκινήσει το παιχνίδι, μόλις φορτώσει. Ξεκίνησε το βίντεο, τελικά ήθελα να κατεβάσει κάποια αρχεία, γιατί όπως είπαμε κάναμε reset τη συσκευή πριν. Άλλη preparing. Είναι πιο βάρο το παιχνίδι, δεν το έχω δοκιμάσει να σας πω την αλήθεια στη συσκευή, το κατέβασα λίγο πριν το review, δοκίμασα άλλα. Φαίνεται να το παίζει όμως. Πάρτα τη μέση. Ναι, εντάξει, έλα. Αν τα βάλει με τεχμάνια τώρα. Ναι, εντάξει. Anyway, βαριέμα τον πλακώ στο ξύλο τώρα. Να πούμε και τίποτα έτσι πιο σοβαρό. Όπως βλέπετε, ακόμα και παιχνιδάκια με πιο βαριά γραφικά τα σηκώνει η συσκευή. Αυτό σημαίνει ότι αποδίδει πολύ καλά και εγώ έχω μείνει έκπληκτος, να σου πω την αλήθεια, γιατί με μόνο 5-12 RAM εντάξει, δεν βγάζει τόσο καλή απόδοση πλέον. Παρ' όλα αυτά και Jelly Bean έχει σηκώσει και παιχνιδάκια μια χαρά. Πάμε να δούμε τα benches για να δούμε αν όντως θα πάει καλά η συσκευή και αν δικαιολογείται αυτή η επίδοση. Αν και τα μετροπρογράμματα δεν είναι πάντα ό,τι πιο αντιπροσωπευτικό για μια συσκευή. Ναι. Εδώ το διδάξαμε πριν, έβγαλε 671. Γενικά το 3D Mark τεστάρει καθαρά κάρτα τη GPU της συσκευής. Αυτό δηλώνει ότι η συσκευή δεν έχει πολύ δυνατή κάρτα γραφικών. Παρ' όλα αυτά δεν νομίζω ότι μας καίει ιδιαίτερα, γιατί είδαμε ότι τα παιχνίδια αποδίδουν μια χαρά. Οπότε κουβέντα για να γίνεται είναι τα μετροπρογράμματα. Στο AnTuTu βγάλαμε ένα σκορ γύρω στα 4885. Οκ. Okay. Δεν είναι το πιο ψηλό σκορ, σχετικά χαμηλό είναι, αλλά είναι budget συσκευή όπως είπαμε. Και να τρέξουμε και ένα quadrant. Να δούμε τι θα βγάλει, έτσι για να κάνουμε την κουβέντα μας. Τελειώνει το quadrant και επιστρέφουμε τα αποτελέσματα. Τελείωσε και το quadrant. Να δούμε σκοράκι. Δεν περιμένουμε τίποτα πάρα πολύ ψηλό. Η συσκευή έβγαλε 2.684. Κακό σκορ δεν είναι για την κατηγορία αυτή. Γενικά έχουμε δει και πιο ακριβές συσκευές να βγάζουν περίπου εκεί. Άρα τα πάει μια χαρά η συσκευή. Συνεχίζει να μας εντυπωσιάζει θετικά. Φυσικά θα υπάρχουν screenshots από τα τεστ στο άρθρο που θα συνοδεύει το βίντεο. Θα βρείτε το link στην περιγραφή εδώ από κάτω. Εδώ κάπου πρέπει να είναι. Εδώ. Και να δούμε λίγο και το quick memo της LG για άλλη μια φορά. Τι κάνουμε εδώ. Έχουμε το κουμπάκι εδώ ή από εδώ πάνω το πατάμε. Και ναι, αυτό είναι το προηγούμενο, το δοκιμάζαμε. Okay. Είναι εκεί σε φάση που μιλάμε στο κινητό, σε μια κλίση ξέρω εγώ, ή θέλουμε απλά να σημειώσουμε κάτι, μπαπ, πατάμε το κουμπάκι, ανοίγει αυτό και γράφουμε αυτό που θέλουμε εμείς. Tech Maniacs ξέρω εγώ. Αφού πατάμε κουμπάκι, παπ, το στέλνουμε κατευθείαν όπου θέλουμε εμείς.
το αποθηκεύουμε και έχουμε τις σημειώσεις για μετά. Επίσης, μια πάρα πολύ χρήσιμη λειτουργία του Quick Memo είναι όταν, για παράδειγμα, βαριόμαστε να ανοίγουμε τις φωτογραφίες των φίλων μας και να ζωγραφίζουμε πολύ ωραία μουστάκια. Να τους βάζουμε, ξέρω εγώ, eye patches στα μάτια εδώ, ξέρω εγώ. Εδώ είναι το άλλο μάτι, εδώ η Μούρη, καλά είμαι, Πικάσο. Καλά, τα σπάω. Λοιπόν, και να περνάει η ώρα μας. Τέλος πάντων, πέρα από την πλάκα, να δούμε και λίγο τους χάρτες. Η συσκευή πηγαίνει αρκετά καλά. Δεν έχει θέματα ιδιαίτερα. Βλέπετε και το rotate εδώ πέρα. Να χαμηλώσω πάλι τη φωτεινότητα κι άλλο, να τελειώνουμε με αυτό το ζήτημα. Βλέπετε, δεν έχει θέματα σε οτιδήποτε τις έχουμε δείξει. Και τις βασικές λειτουργίες βασικά μιας συσκευής είναι πάρα πάρα πολύ καλή. Επίσης, να πούμε ότι έρχεται μαζί με Application Manager, που μπορούμε να βγάλουμε το smartwatch, βασικά εφαρμογές που έχει προεγκατεστημένες η LG. Αυτό δεν το έχουμε δει σε άλλες συσκευές και αυτό μας αρέσει εμάς. Για παράδειγμα, ο File Manager εμένα μου τις πάει, δεν μου αρέσει αυτός. Θέλω να βάλω τον ES που μου αρέσει περισσότερο. Πάω, uninstall, τον πετάει, τελείωσε. Smart World, πρόγραμματα της LG, δεν μου αρέσουν στη συσκευή, τρώνε πόρους, μπαπ, τα πετάμε, τελείωσε. Πολύ καλή αυτή η επιλογή. Εμάς μας αρέσει. Και εμένα προσωπικά. Θα θέλαμε να το δούμε και σε άλλες συσκευές και σε άλλες εταιρείες. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει στο μέλλον. Κατά άλλα, δεν έχει κάτι έξτρα η συσκευή. Έχει ένα video player. Τα εικονιδάκια μας αρέσουν πάρα πολύ. Και γενικά τα θεματάκια που έχει. Η συσκευή, λοιπόν, αν δεν την φορτώσετε με άπειρες εφαρμογές κτλ. Θα αποδίδει μια χαρά. Έχουμε επίσης και τη δυνατότητα, το ξεχάσαμε να το πούμε πριν, να βάλουμε widgetάκια στην lock screen. Είναι λειτουργία του Jelly Bean και πιο πολύ στο 4.2. Το έχουν βάλει εδώ πέρα όπως και να έχει σε shortcuts και clocks βασικά. Δεν έχουμε να βάλουμε widgetάκια άλλα, δεν έχουμε βάλει βασικά. Αλλά μπορούμε να αλλάξουμε τα κουμπιά κάτω και έχει ένα widgetάκι μόνο για το ρολόι. Το οποίο μπορεί να είναι και ημερολόγιο και εμείς γουστάρουμε αυτό για πάνω γιατί έχει και ημερολόγιο πάνω. Save στην οθόνη κλειδώματος. Εμφανίζεται αυτό με την ημερομηνία έτσι. Ή πληροφορίες του ιδιοκτήτη σε περίπτωση που το χάσουμε. Όπως και να έχει, η συσκευή έχει καλή ποιότητα κατασκευής για την κατηγορία της, όπως πάντα. Καλά πλαστική, είναι πλαστική, εντάξει, είναι πλαστικό, αλλά η ποιότητα του πλαστικού είναι αρκετά καλή. Βλέπουμε εδώ. Η οθόνη είναι αξιοπρεπέστατη για τα λεφτά της και οι επιδόσεις, παρότι εγώ όταν πήρα τη συσκευή, είπα OK, MediaTek, δεν είναι τίποτα συγκλονιστικό, 5-12 RAM μόνο, που άσε λέω, εντάξει, δεν είναι. Παρ' όλα αυτά, με εξέπληξε πολύ θετικά, γι' αυτό και με βλέπετε λιγάκι ενθουσιασμένο με τη συσκευή, γιατί αποδίδει πάρα πάρα πολύ καλά. Βλέπουμε εδώ πέρα να βάλουμε και widgets, downloads, wallpapers, anyway, έχει πολύ πράγμα εδώ πέρα. Αποδίδει πολύ καλά για βασική χρήση ή για κάποιον που έρχεται πρώτη φορά στο Android ή για δεύτερη συσκευή, είναι ό,τι πρέπει. Θεωρώ ότι οι πιτσιρικάδες της παρέας μας που βλέπουν το review θα τη γουστάρουν τη συσκευούλα και θα τους καλύψει μια χαρά. Και τους γονείς που δεν θα χρειάζεται να σκάσουν ένα σκασμό λεφτά για να πάρουν κινητό στους νεότερους. Αλλά και για άτομα τα οποία δεν θέλουν να κάνουν τίποτα βαριά χρήση, τα τυπικά. Λίγο Facebook, λίγο Twitter, λίγο Instagram, να τραβάμε τα γεμιστά που φάγαμε το μεσημέρι. Είναι μια χαρά η συσκευή. Η κάμερα είναι OK, τίποτα ιδιαίτερο, αλλά είναι OK. Η επιδόση της μια χαρά, τα παιχνιδάκια της τα παίζει. Τα βασικά παιχνίδια, εντάξει, δεν παίξει τον Batman για παράδειγμα, που σκάλωνε σε πολύ πιο ακριβά κινητά. Αλλά όπως είπαμε, το Blood and Glory, κάποια έτσι. Σε φάση Temple Run και πιο βαριά παιχνιδάκια, θα τα παίξει. Δεν θα έχει κάποιο θέμα. Στο κράτημα είναι ωραία η αίσθηση.
Ως γνωστόν το δάχτυλό μου φτάνει από εδώ μέχρι εδώ, άρα πέρασε το τεστ της οθόνης, τελείωσε. Έχει Play Store, γιατί να κατεβάσουμε τις πανάγες στα μάτια όπως όλες τις συσκευές της LG φυσικά. Και γενικά βλέπουμε ρολάρι μια χαρά. Όσοι επενδύσουν τα χρήματά τους σε αυτή τη συσκευή θα μείνουν ικανοποιημένοι. Ούτως ή άλλως φέρει Android Jelly Bean, θα είναι μαζί μας για ένα χρόνο ακόμα τουλάχιστον αυτή η έκδοση. Δεν ξέρω αν θα το υποστηρίξει η LG ανάλογα, αλλά το 412 είναι ok σαν έκδοση, δεν θα έχετε θέματα, είναι τελευταία, προτελευταία αυτή τη στιγμή, αλλά τα περισσότερα έχουν αυτή την έκδοση. Είναι ok, δεν θα έχετε προβλήματα, θα τρέξει τα πάντα. Ελπίζουμε να υπάρξει και υποστήριξη, και να... αλλά υποστήριξη έχετε με τις πωλήσεις βέβαια, έτσι. Θα σας αφήσει πολύ ικανοποιημένους. Είναι όμορφη συσκευή, καλό κράτημα, καλές επιδόσεις για τα λεφτά της. Οπότε, την προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Techmaniacs approves. Λοιπόν, ευχαριστούμε για την υπομονή να δείτε όλο αυτό το review. Μέχρι το επόμενο review, τα λέμε.